Πάμε λοιπόν τώρα στα LED Είναι αλήθεια ότι υπήρχε προσφορά με το 1 τέταρτο της αξίας όπως λέει και ο και Δήμαρχος πέρα από τα 2 εκατομμύρια Καταρχάς όλο το έργο είναι 3 εκατομμύρια Μάλιστα. Όλο το έργο ναι. Όλο το έργο είναι 3 εκατομμύρια και ο Δήμος επέλεξε την μέθοδο της δανειοδότησης ε, να πάρει δάνειο της δανειοδότησης, ουσιαστικά δηλαδή, να προμηθευτεί να αγοράσει Αυτόν τον οδοφωτισμό ε, αξίας 3 εκατομμύρων ευρώ, τα οποία, τα οποία όμως θα καλύψουν το 1 τρίτο των το φωτιστικών του Δήμου, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν θα αντικατασταθούν όλα τα φωτιστικά του Δήμου, που είναι περίπου 15.000, θα αντικατασταθούν περίπου τα 5.000. Τι σημαίνει αυτό, ότι για το 1 τρίτο των φωτιστικών, ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή και κυρίως οι επόμενες Δημοτικές Αρχές, οι επόμενες δύο δημοτικές αρχές θα χρεωθούν ένα ποσό τριών εκατομμυρίων ευρώ το οποίο όπως περιγράφεται από την πρόταση της Δημοτικής Αρχής θα αποπληρωθεί, θα αποπληρωθεί αυτό το δάνειο με το όφελος το ενεργειακό που θα υπάρχει από την αντικατάσταση των λαμπτήρων. Και εδώ ξεκινούν τα θέματα Δηλαδή το κόστος για το κάθε ένα είναι Περίπου 500-600 Κοιτάξτε δεν είναι μόνο για να ξεκαθαρίσουμε Δεν είναι μία αλλαγή λάμπας έτσι. Αυτό λε. είναι να το ξεκαθαρίσουμε για να είμαστε απόλυτα δίκοι λε, λε. Το κομμάτι της αντικατάστασης του διοφωτισμού Δεν περι... Περι... περιλαμβάνει μόνο μία αλλαγή λάμπας αλλά μόνο και μόνο, εγκατάσταση μόνο. ενός συστήματος Το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε, εφ... ε... ε... έχουμε λύσει έξυπνες Νομίζω ότι ε, έγινε σαφές ότι εμείς είμαστε υπέρ αυτής της αντικατάστασης του οδοφωτισμού με συστήματα, με, με το σύστημα LED. Η διαφορία ναι. μας βρίσκεται στο εξή. ότι το δάνειο είναι αχρίαστο. Το δάνειο έτσι όπου και η μέθοδος που ακολουθείτε είναι μια μέθοδος η οποία θα επιβαρύνει τους δημότες με πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι έπρεπε. Με πολύ απλά λόγια να πω. Να το πω και ποια θα είναι η πρότασή μας και για ποιο λόγο εμεί είμαστε απέναντι σε ε, αυτή τη μεθόδευση. Και αν αλλάξουμε εξηκλής. τώρα μόνο το 1 τρίτο των λαμπτήρων. Για τα άλλα 2 τρίτα, πότε θα τα αλλάξουμε. Δεν ξέρω. Για αυτό είναι, αν... είναι μια απάντηση η οποία δεν την έχουμε πάρει, και όχι μόνο αυτό, να σα πω το εξή. Επειδή η τεχνολογία, ξέρετε, ε, εξελίσσεται Λέβαια, ναι. ραγδαία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σχή τεχνολογία, και επειδή ξέρετε ότι όλα αυτά λειτουργούν εκθετικά, μετά από δύο χρόνια αυτή η τεχνολογία θα είναι απερχιωμένη. Θα έχουν βγει καλύτερα συστήματα, φθηνότερα συστήματα, ενεργειακά πιο ωφέλιμα και ενδεχόμενα αυτό θα μείνει αμανάτιο όπως λέμε στο Δήμο. Γιατί ο Δήμος mm. θα τα έχει αγοράσει, θα, το μόνο που θα μείνει στο Δήμο θα είναι το δάνειο. Αυτό βέβαια από χρόνια έπρεπε να γίνει γιατί τώρα στην ουσία τι πάμε να κάνουμε, Πάμε να αγοράσουμε κινητά που δεν είναι smartphone, ενώ ήδη τα smartphone έχουν περάσει την τέταρτη γενιά. αυτό το λόγο λέμε. Δηλαδή, αν σα έδινε κάποιο εσά, να ε, Μερικέλη, το, 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 το κινητό και σα έλεγε Ελλάδο. Yeah. Γιατί εμεί τι θέλουμε, Θέλουμε τη χρήση, να έχουμε μια okay. καλή χρήση. Και η πρόταση της Συμμαχίας Αρέων βρίσκεται εκεί. Η πρότασή μας είναι αυτή η οποία υιοθετείται από την πλειοψηφία των ελληνικών των, των δήμων στην Ελλάδα. Τι λένε λοιπόν, τι λέει αυτή η πρότασή μας. Ότι αντί να αν έρθουμε να αγοράσουμε, άρα και να δανειστούμε ναι. 3 εκατομμύρια ευρώ για να αντικαταστήσουμε το 1 τρίτο των φωτιστικών, κάνουμε ένα διεθνή διαγωνισμό και λέμε, ελάτε εδώ ιδιώτες, γιατί από ιδιώτη θα τα αγοράσουμε όλα αυτά, έτσι. Ελάτε ιδιώτε ελάτε εδώ να, κάνετε, να πάρουμε εμείς, να αγοράσετε εσείς τα φωτιστικά, να τα εγκαταστήσετε εσείς αυτό το σύστημα και εμείς να δίνουμε ένα αντίτιμο, από ένα ποσοστό από το ενεργειακό όφελος που θα έχουμε εμείς. Δηλαδή να έχουμε αντικατάσταση όλων των φωτιστικών, όλων των συστημάτων για όλο το Δήμο και στην πόλη και στα χωριά πρώτον. Δεύτερον να μην πάρουμε το δάνειο, το ρίσκο να το επιμισθεί ο ιδιώτης και τρίτον να έχουμε εμείς το όφελος το όφελο από την ενεργειακή ωφέλεια που θα έχει. Θα μοιραστούμε, αν θέλετε, αν θέλετε αυτό το όφελο. Το, 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 η διαφορά μα είναι πια ότι το ρίσκο το παίρνει ο ιδιώτη και δεν το παίρνει ο Δήμο. Γιατί τι γίνεται τώρα με την πρόταση αυτή, δίνουμε και τα 3 εκατομμύρια ευρώ στον ο, ιδιώτη ο, τώρα, έτσι, προκαταβολικά, yeah. τελειώνουμε. Ο ιδιώτη πήρε τα χρήματά του, τελείωσε. Η συντήρηση όλων αυτών των φωτιστικών, yeah, όλα yeah, αυτά yeah, θα βαρύνουν yeah, το, βαρύν. το Δήμο. Mm. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση που λέμε εμεί. Και που σας λέω έχει υιοθετηθεί η πρόταση αυτή από τη συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων της Ελλάδος. Δεν κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί αλλού. Ε, Ακροατή τώρα που ασχολείται με, ναι, ναι. Με, το, με το συγκεκριμένο ζήτημα λέει ότι τα λεφτά είναι πάρα πολλά. 3 εκατομμύρια για το 1 τρίτο με 10 Ακριβώς. εκατομμύρια που θα ήθελε για το σύνολο. Μπορεί ο κρατή να αγοράσει εργοστάσιο στην Κίνα και να μα φτιάχνει λέει, τα αποκλειστικά για το δημοσίο. Ο κρατή έχει κατανοήσει πλήρω ποια είναι η διαφοροποίηση. Γι' αυτό είμαστε yeah. και μέσα απέναντι σε μια τέτοια φιλοσοφία. Και δεν είναι μόνο το θέμα τη τιμή. Γιατί προσέξτε λίγο, σα είπα κάτι. Επειδή απαξιώνεται η τεχνολογία, προχωράει και απαξιώνονται αυτά. Αυτά που τώρα θα αγοράσουμε, α πούμε, κατά μέσον όρο, είναι 570, αν το έχουμε υπολογίσει βάσει της, ε, του δανείου που παίρνουμε, 570. Ε, αυτά τα ίδια φωτιστικά μετά από το ίδιο το σύστημα μετά από δύο χρόνια ενδεχόμενα θα είναι στα 170. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι με τον τρόπο που προτείναμε εμείς θα είχε όφελος ο ιδιώτης να τα αντικαταστήσει μόνος του γιατί αυτά θα ήταν ενεργειακά καλύτερα ούτως ώστε να, έχουμε, να έχει και αυτός και εμεί σαν Δήμος το καλύτερο αποτέλεσμα. Άρα ούτε συντηρήσεις, ούτε αντικαταστάσεις, ούτε το δάνει όλο αυτό και η αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών. Αυτή την απλή πρόταση, την οποία την έχουμε εκπέμψει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δυστυχώ η Δημοτική Αρχή δεν την άκουσε. Προχώρησε και προχωράει στη διαδικασία. Ήδη έχει προκηρυχθεί ε, ο διαγωνισμό αυτό, έχει προχωράει η προκήρυξη. Και δυστυχώ από ό,τι βλέπω, α, αν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία και δεν υπάρξουν ε, εμπλοκέ, ενστάσει κτλ., θα προχωρήσει και θα επιβαρυνθεί η επόμενη Δημοτική Αρχή και οι επόμενε Δημοτικέ Αρχέ. Ένα δάνειο 3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα επιβαρύνει πάρα πολύ την οικονομική κατάσταση του Δήμου, γιατί σε άλλα σχέδια τα οποία ενδεχόμενα θα υπάρχουν και θα απαιτείται δανεισμό, εκεί δυστυχώ δεν θα μπορεί ο Δήμο να κάνει αυτά τα έργα τα οποία θα ωφελήσουν τι δημότερε, ποικιλόμορφα. Ναι, γιατί ήδη θα έχει. Ακριβώ, θα είναι επιβαρημένο. Οπότε, ξέρετε, η δανειακή επιβάρυνση όταν θα υπάρχει θα αποτρέπει ε, τραπεζικά σε ιδρύματα να δανείσουν το Δήμο για άλλα. Παραγωγικά έργα, έργα τα οποία θα δώσουν απαντήσει στι καθημερινέ μα ανάγκε. Αυτό τώρα ε, μπορεί το έργο να ματαιωθεί, μπορούμε να, να το γλιτώσουμε ή Φτάξτε. είναι η λιμένη απόφαση. Αν και υπογραφεί... αναγκαστικά ο επόμενο θα συνεχίσει. Αν υπογραφεί, αν προχωρήσει το σύνολο τη διαδικασία και υπογραφεί η σύμβαση, όπω καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει δυνατότητα για να μιλάμε ε, έτσι εντελώ ειλικρινά. Και έτσι θέλω να επικοινωνώ με του πολίτε μου. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτό το πράγμα να είναι ενερεθεί. Mm. Το ζητούμενο είναι να γίνει κατανοητό ακόμη και τώρα και από του ωραίου πολίτε ότι και το διακύβευμα στι επόμενε εκλογέ θα είναι και αυτό θα πρέπει να, να, καταλάβουν όλοι ότι η επιβάρυνση όλων μας με ένα τέτοιο δάνειο θα πρέπει να μπει και στη σκέψη τους αν εν πάση περιπτώσει εγκρίνουν ή όχι μια τέτοια διαδικασία. Σε λίγε μήνε έχουμε εκλογέ. Μαζί με όλα τα προγράμματα που θα εκπέμψουν όλοι οι υποψήφοι, α λάβουν υπόψη του και, και αυτό, αυτό οι πολίτε.